Yes. Την ωραία κυρία έχεις. Με λένε Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Είμαι γνωστή και ως ηχηρά της Επανάστασης. Με λαχνινή, με αθλητική κορμοστασιά. Αντίθεση και επιβλητική. Γεννήθηκα μέσα στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης στις 11 Μαΐου του 1771. Από μικρή λάτρευα τη θάλασσα και τα καράβια και με συνάπαζαν οι ιστορίες των ναυτικών για την πατρίδα και την ελευθερία. Έκανα δύο γάμους, τον πρώτο σε 17 μου χρόνια με τον Δημήτριο Γιάννουζα και τον δεύτερο σε 30 μου με τον Δημήτριο Μπούμπουλη. Και οι δύο όμως σύζυγοι μου, σπεσιώτες, καπεταναίοι, σκοτώνονται σε ναυμαχίες με βαρβερινούς πειρατές, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος εκείνες της περίοδου. Το 1811 με βρίσκει δύο φορές χείρα, μητέρα 7 παιδιών και κληρονόμο μιας πολύ μεγάλης περιουσίας σε πλοία, μετρητά και ακίνητα. Ήρθα σε επαφή με τους φυλικούς και μύθηκα στην φιλική εταιρεία. Είμαι η μόνη γυναίκα που μύθηκε στην φιλική εταιρεία, στο χαμηλότερο βαθμό μύησης, καθότι οι γυναίκες δεν γίνονταν δεκτές από τους φιλικούς. Συγκρότησα το δικό μου εξτρατευτικό σώμα από σπετσιώτες, τα παλικάρια μου. Στις 13 Μαρτίου του 1821, ύψωσα τη δική μου σημαία, τον αετό με την άγυρα και τον φίνικα. Ο αετός με τα φτερά προς τα κάτω συμβολίζει το σκλαβωμένο έθνος, που θα αναγεννηθεί όπως ο φίνικας, με τη βοήθεια του ναυτικού που συμβολίζει η άγυρα. Όταν οι Έλληνες πολιορκήσαν τον Άγριο και κατόπιν την Τρίπολη τους, εφοδίασα με τρόφιμα και πολεμοφόδια και έτσι ξόδεψα όλη την περιουσία μου στα δύο μόλις πρώτα χρόνια της Επανάστασης. Πήρα μέρος ως εισάξια με τους άλλους οπλαρχηγούς στα πολεμικά συμβούλια και τις αποφάσεις. Μου απέλυμαν τον τίτλο της καπετάνισσας και της μεγάλης κυράς. Οι Ρώσοι μου απέλυμαν και τον τίτλο της Νεβάρχου, έναν τίτλο με παγκόσμια, μέχρι σήμερα μοναδικότητα για γυναικεία μορφή. Με λένε Μαντό Μαυρογένους και είμαι κόρη του Έλληνα μεγαλοπόρου Νικόλαου Μαυρογένους. Γεννήθηκα στην Τεριέση το 1896. Μεγάλωσα στο άνετο αστικό περιβάλλον του πατρικού σπιτιού. Απέκτησα ξεχωριστή μόρφωση και έμαθα γαλλικά, ιταλικά και τουρκικά. Επηρεαστικά ιδιαίτερα από τις ιδέες του διαφωτισμού. Ο εκρηκτικός χαρακτήρας μου και η φλόγα για την ελευθερία της Ελλάδας με ανήξαν σε μια ξεχωριστή μόρφη της Επαναστάσεις και μια από τις ελάχιστες γυναίκες που διακριθήκαν στον αγώνα. Μόλις άρχισε ο αγώνας, δίμενα στην Τίνο και πήγα στην Μύκονο, όπου εξόπλισα με δικά μου χρήματα δύο πλοία και με τα οποία καταδιώξα η ίδια τους αργυρινούς πειράτες που σάρωναν εκείνη την εποχή την θαλάσσια περιοχή. Όταν έπληξε η Επανάσταση, έμεινε στον Άγριο και μου επομιλήθηκε από τον Καποδιστρία ο βαθμός της αντιστατηγού. Δεν με νοιάζει τι θα γίνω αν είναι η ελευθερωθεί η πατρίδα μου. Να πεθάνω αν χρειαστεί για την ελευθερία. Μπράβο!